υψηλή περίοδος. Υπάρχουν τα περισσότερα ξενοδοχεία, έχουν αρκετά δωμάτια κενά. Είναι το Airbnb που, το οποίο έχει πάρει τη μεγάλη πίτα και βλέπουμε τα ξενοδοχεία και έχουν τεράστια κενά αυτή τη στιγμή. Και πρέπει να κατεβάσουν τις τιμές τους 15 με 20% για να προσελκύσουν πελάτες. Όταν γίνεται αυτό στο πακέτο πάνω, τότε αρχίζουν οι κρατήσεις και τρέχουν. Δηλαδή, όσα ξενοδοχεία δεν είχαν κρατήσεις μέχρι τώρα 70-80% για την περίοδο Ιουλίου-Αυγούστου, θα ζοριστούν. Για τα υπόλοιπα, δεν θα. Όταν υπήρχε αυτή η πληρότητα, δεν υπάρχει θέμα, θα γεμίσουν. Οι απώλειες κλινών, δηλαδή πόσο είναι, στις 100 κλίνες, ας πούμε, πόσο είναι απώλεια από τα Airbnb που μας λέτε. Οι απώλειες τα οποία θα πάρουν τα Airbnb είναι ένα μεγάλο κομμάτι. Εγώ υπολογίζω ότι είναι περίπου ένα 15 με 20% των ξενοδοχείων. Παίρνει αυτή τη στιγμή το Airbnb αντί να πάνε στα ξενοδοχεία. Άρα αλλάζει και η ποιότητα του τουρισμού στην Κρήτη, με την έννοια ότι τα ξενοδοχεία είναι πιο ακριβά, με πολύ περισσότερες παροχές, αλλά το Airbnb πιο φθηνό. Αλλάζουν ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δεν αλλάζουν ποιοτικά χαρακτηριστικά. Αυτή τη στιγμή έχουμε ένα ξένο ο οποίος πληρώνει αρκετά χρήματα για να έρθει. Δηλαδή, όταν πληρώνει το εισιτήριο, σχεδόν 20% ανεβασμένο από πέρυσι. Πληρώνει το κρεβάτι ένα 15% παραπάνω από πέρυσι. Και δεν τα έχει εύκολα στη χώρα του, διότι να ξέρετε ότι το οικονομικό επίπεδο αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι προβληματικό, όπως είναι και εδώ. Και άρα υπάρχει θέμα και στην Ευρώπη, οπότε και ο άλλος που ταξιδεύει σίγουρα κάνει μια οικονομία, και να ξέρετε ότι ο Βόρειο Ευρωπαίος ήδη προγραμματίζει ακριβώς τι θέλει να φάει για να κάνει περισσότερες διακοπές, όχι μία φορά, δύο και τρεις. Έχει μειωθεί ο αριθμός για νυχτερεύσεων αυτή τη στιγμή. Έχει μειωθεί περίπου μία βραδιά ο αριθμός για νυχτερεύσεων από πέρυσι. Από πόσες σε πόσες μήνες? Από 9 σε 8.